Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ανδρέου, καλημέρα και καλή χρονιά. Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους. Κύριε Ανδρέου, για να δούμε τι έχει συμβεί και στην Βυσσινιά, που φαίνεται να είναι ένα ακόμη χωριό που έχει πληγεί κάποια τουλάχιστον σπίτια από τον σεισμό της Φλόρινας. Να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση που υπάρχει στο χωριό σας. Ήταν αισθητός ο σεισμός, ναι. Πολύ δυνατός, ναι. Και συνεχόμενοι όπως ήταν οι σεισμοί, mm-hmm. Επανωτά δηλαδή. Πολλά σπίτια έχουν προβλήματα. Μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή πόσα σπίτια στη Βυσσινιά έχουν πρόβλημα? Κοιτάξτε, γύρω στα 70 σπίτια έχουν πρόβλημα. Έχουν πέσει τζάκια, ρογμές μέσα στα σπίτια έχουν ανοιχθεί. Τα δύο είναι τελείως μη κατοικήσιμα. Α, δύο είναι εντελώς δηλαδή? Ναι, εντελώς. Μάλιστα. Γιατί τώρα και εγώ ενημερώνομαι, ένας και ο καιρός μας έχουμε τα χιόνια και δύσκολο, ναι, μου είναι για την ενημέρωση και τα άτομα να φάνω τα έλεγξου ίδια. Σωστό και αυτό. Πόσοι μένουν στη Βυσσινιά τώρα τον χειμώνα? Είμαστε 88 άτομα. 88. Τώρα από την απογραφή που κάναμε την τελευταία. Ναι. Και 70 σπίτια έχουν πρόβλημα με ρογμές, έτσι? Ναι. Ναι, με ρογμές. Είναι όλα παλιά σπίτια, παλιάς τεχνολογίας όπως έχουν χτιστεί? Κοιτάξτε, είναι και παλιάς τεχνολογίας και νέας. Αν πούμε από το δικό μου το σπίτι που είναι το 90, τα τζάκια έπεσαν. Αλήθεια? Και, ναι. Ακόμη και σε καινούργια σπίτια. Και σε καινούργια σπίτια, ναι. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο σεισμός, δεν ξέρω. Αυτό το 5,3 δηλαδή, εμένα μου φαίνεται, νομίζω ότι ήταν περισσότερο. Πολύ μικρός για, ίσως και η Βυσσινιά. Γιατί καταστροφές για αυτά που γίνανε, ναι, το 5,3 δεν αντιστοιχεί. Να σας ρωτήσω το εξής. Ήσταν εκεί, ναι, στο χωριό όταν έγινε ο σεισμός? Ναι, μόνιμη κάτοικος ήμουν, εδώ ήμουν. Είστε μόνιμη κάτοικος εκεί? Τι, εδώ πέρα σηκωθήκαμε, πεταχτήκαμε όλοι από τα σπίτια μας έξω. Πήγαμε στο γήπεδο με τα αυτοκίνητα, ο κόσμος, τηλεοράσεις πέσαν, κάδρα, ντουλάπες, χαμός έγινε. Δεν είναι τέτοιο. Κύριε Ανδρέου, πιστεύετε, γιατί μιλήσαμε νωρίτερα και με άλλους συναδέλφους σας προέδρους από Μακροχώρη και Μελά. Ναι, πιστεύετε... παρακολούσα την ραδιοφωνική εκπομπή, την παρακολουθώ. Να είστε καλά. Ναι, ναι. Ζητάτε και εσείς από τη μεριά σας μια οικονομική ενίσχυση ώστε να μπορέσετε να επιδιορθώσετε ή να ενισχύσετε τα σπίτια σας? Αυτό είναι αυτονόητο. Θα γίνει, πιστεύετε? Αυτονόητο είναι. Δεν πρέπει κάποια βοήθεια να υπάρξει. Εμείς πιστεύουμε ότι ό,τι βοήθεια υπάρξει για τη Φλόρινα πρέπει να υπάρξει και για τα χωριά τα δικά μας που έχουν υποστεί ζημιές. Όλος ο κόσμος πρέπει να βοηθηθεί. Δεν γίνεται, γιατί είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Φέτος και η χρονιά για όλους ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Τα οικονομικά όλων είναι χάλια. Χάλια. Οπότε χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια από το κράτος. Σπίτια που είπατε δύο, δεν μπορούν να ξανακατοικηθούν. Δύο, τι να σας πω, οι τείχοι είναι έτοιμοι να φύγουν από τη μία πλευρά. Και μέσα μένουν άτομα. Και μέσα μένουν αυτή τη στιγμή, ναι, άτομα. Μένουν άτομα. Δηλαδή, και πού να πάνε, ίσως δεν έχουν πού να πάνε. Εδώ πού να πάμε στη Βυσσινιά, δεν έχουμε εμείς ούτε ξενώνες ούτε τέτοια. Συγγενικά πρόσωπα, ναι, και πόσο θα καθίσεις ένα συγγενικό και πόσο πρόσωπο. Να καθίσεις. Πόσο να καθίσεις. Τα υπόλοιπα σπίτια πιστεύετε ότι μπορούν να επιδιορθωθούν οι βλάβες τους, ναι, που έχουν υποστεί? Ναι, αυτά που βλέπω και όλες από το τέτοιο, ναι, μπορούν. Μπορούν οι ρογμές μέσα να γίνουν. Τα Αλλά χρειάζονται λεφτά. Χρειάζονται λεφτά. Χωρίς χρήμα δεν γίνεται τίποτα. Νωρίτερα είχαμε και τον κύριο Λίτσκα. Με τον κύριο Λίτσκα έχετε βρεθεί για να του παραδώσετε επίσης την λίστα? Ναι, με τον κύριο Λίτσκα βέβαια έχω μιλήσει. Ναι. Έχω στα χέρια μου τη λίστα, απλώς πρέπει να του τη στείλω. Και νομίζω ότι ίσως αύριο, και γι' αυτό το λέμε, είναι κρίσιμες, ναι, αυτά τα 24 ώρα, ίσως αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε και την επιτροπή που θα περνάει από όλα τα σπίτια για να βλέπει και να εκτιμά τις ζημιές. Μακάρι να είναι τόσο γρήγορα, το ευχόμαστε. Εάν είναι τόσο γρήγορα, καλό θα είναι οπωσδήποτε η επιτροπή μετά το Μακροχώρι και το Μελά να επισκεφτεί οπωσδήποτε και τη Βυσσινιά. 70 και πλέον ότι η Βυσσινιά έχει αυτό την ιδιομορφία, ότι είναι μέσα σαν γούβα, ναι, το χωριό μας. Ναι. Το ξέρετε, το χωριό ήταν έτσι. Πώς, είναι... μόνο μια φορά. Δεν το ξέρετε το χωριό πώς είναι. Αλίμονο. Ναι. Και οπότε από εκεί, αφού θα πάνε, πρέπει και σε εμάς να μας επισκεφτούν. Ουσιαστικά πρέπει να έρθουν και σε εσάς, γιατί όσο πιο γρήγορα γίνει η εκτίμηση, καταρχάς να ξέρουν οι άνθρωποι αν μπορούν να μπαίνουν μέσα ή όχι. Δηλαδή, Θεός φυλάξει. Αυτό είναι και το πρώτο που με ενδιαφέρει. Το ότι αν τα σπίτια είναι κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορούν οι κάτοικοι να μπορούν μέσα για να ζήσουν. Αλλιώς θα χρειαστούν ξενώνες, ξενοδοχεία, δεν ξέρω τι άλλο θα χρειαστούν. Ξενώνες, αυτόν τον χώρο που έχουμε εδώ πέρα, ένα χώρο που έχουμε, θα τον διαθέσουμε. Πόσα άτομα θα πάνε να μείνουν?
Μάλιστα. Πόσα άνθρωποι έχει μέσα, 4-5 κρεβάτια, τι θα κάνουν. Ακριβώς. Ο καθένας θέλει να φτιάξει το σπίτι του. Έτσι είναι. Και πρέπει έτσι να τον είναι. Βοηθήσουμε. Όλοι οι κάτοικοι πρέπει να μπουν και να είναι σίγουροι στα σπίτια που μένουν μέσα. Σωστά. Σωστά. Και όλα αυτά, βέβαια, είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Αυτή την καλά, μας έπιασε και ο χιονιάς, όλα μαζί μας ήρθαν τα καλά. Ήρθαν όλα μαζί. Το 22 μας μπήκε καλά. Ναι. Και καταλαβαίνουμε ότι και το χιόνι και στην Βυσσινιά θα είναι αρκετό. Πόσο χιόνι έχετε αυτή τη στιγμή, κύριε Ανδρέου? Όχι, δεν έχουμε καθόλου χιόνι. Ο κύριος Λίσκας στους δρόμους τους έχει κάνει. Ενώ μέστοχο, στα γενικά. Δεν πόσο... έχουμε, δεν έχουμε καθαρίσει. Α, είμαστε καθαροί, εντάξει, οκ, okay, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Είναι τα πάντα. Ωραία. Άνετα έρχεται η επιτροπή, δικαιολογίες στο ότι δεν θα μπορέσει να έρθει. Δεν υπάρχουν. Τέλεια. Δεν υπάρχουν τέτοιες δικαιολογίες. Ο δρόμος είναι πεντακάθαρος. Ευχόμαστε γρήγορη επίσκεψη των τεχνικών, αποτίμηση των ζημιών και προγράμματα για να ενισχυθούν άμεσα οι άνθρωποι. Ακριβώς όπως το είπατε. Να με μας τον ίδιο τρόπο που θα γίνει για τη Φλόρινα. Χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση και για τους δικούς μας ανθρώπους. Έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδρέα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.